Έρχεται να λύσει τα ζητήματα αυτά της ΔΕΗ προκειμένου η ΔΕΗ εύκολα να πωληθεί. Περί αυτού πρόκειται. Και όλη αυτή η συζήτηση, απαξίωση της δημόσιας επιχείρησης, απαξίωση της ΔΕΗ όλο αυτό το διάστημα, έχει ένα στόχο και είναι αυτός. Έχουν κινητοποιηθεί εδώ παλιές γνωστές μέθοδοι. Είδαμε να εμφανίζεται μετά από 4,5 περίπου χρόνια αυτό που έχει εξαλειφθεί από την ελληνική κοινωνία, δηλαδή η χρήση του κοινωνικού αυτοματισμού. Μέχρι και εκεί είχαμε σήμερα. Προκειμένου η κυβέρνηση να υλοποιήσει το σχέδιό της που δεν είναι άλλο από την πώληση της ΔΕΗ, μη διστάζοντας βεβαίως να φέρει και αυξήσεις που σε ένα βαθμό εξισορροπούνται λόγω της μειώσεως του ΦΠΑ στην ενέργεια που είχαμε ψηφίσει εμείς και το οποίο ήδη το έχουν δει το 80% περίπου των καταναλωτών στους λογαριασμούς τους. Εξαφανίζει λοιπόν αυτή την μείωση που όπως ξέρουμε όλοι η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια ήταν ένα αναπτυξιακό μέτρο, του καταργεί και βεβαίως έρχεται και μια επιπλέον επιβάρυνση. Όλο αυτό στόχο έχει ένα, την πώληση της ΔΕΗ με όρους ευνοϊκούς για τον επενδυτή. Έλα. Θα κάνω μια ερώτηση. Προηγουμένως, αν άκουσα καλά, είχατε τον κύριο Αδαμίδη και είπε ότι αυτές οι αποφάσεις λέει, που ακούσατε σήμερα είχαν ληφθεί από τους προηγούμενους, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ισχύει ότι υπήρχε. Αποφάσεις. Έτσι, για τα μέτρα διάσωσης. Κάποια στιγμή είπε αυτό το πράγμα ο κ. Αδαμίδης. Ότι λέει, μην πιστεύετε, είχαν αυτά αποφασιστεί από πριν. Μπορεί να εννοούσε ότι αυτά ήταν προτάσεις της προηγούμενης διοίκησης, του κ. Παναγιωτάκη που δεν εισακούστηκαν. Μπράβο. Γιατί ο κ. Παναγιωτάκης στη διοίκηση της ΔΕΗ τα έλεγε και πριν και τα λέει και τώρα. Ο κ. Παναγιωτάκης είπε πριν για σφιχτό εναγκαλισμό του κ. Αδαμίδη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να πείσω, γιατί προφανώς... Μην το χρησιμοποιείτε, κύριε Ρογκάκο, αυτό. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία να προσπαθήσουμε να ενοχοποιήσουμε τη λέξη φιλικά προσκύμενος πολίτης του ΣΥΡΙΖΑ σε μια χώρα που το 32% των πολιτών τους ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ είναι αγνόηση της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Κοιτάξτε. Είναι, είναι άποψη. Δηλαδή, τι πρέπει να πούμε για το κομματικό κράτος που εγκαθιδρύει η Νέα Δημοκρατία από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Τι πρέπει να πούμε γι' αυτό. Εδώ πρέπει να διαρρήξετε τα ημάτια σας, κύριε Ρογκάκο. Αυτό από πού προκύπτει. Αλλά δεν βλέπω να το κάνετε. Εγώ να διαρρήξω τα ημάτια μου. Εσείς. Από πού όχι. Όχι από πού προκύπτει αυτό. Ο κύριος Στυλιαρίδης συμφωνεί με μια πολιτική. Εσείς είστε δημοσιογράφος. Κοιτάξτε. Εμείς λέμε για ένα συνδικαλιστή όμως, που για το συνδικαλιστή η πολιτική τοποθέτηση είναι... Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι εννοείται όταν λέτε την πολιτική τοποθέτηση του κάθε ανθρώπου. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι για συνδικαλιστή μιλάμε. Για όλους το κάνετε. Για όλους το κάνετε. Το κάνετε για όλους. Υπάρχει μια λογική. Η κυρία Θάνου ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τάδε είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Η μισή ελληνική κοινωνία είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε, δεν θέλετε. Να επιστρέψουμε λίγο στην ουσία. Θέλουμε ότι δείχνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Στον Άριο Πάγο ήταν. Εμείς είμαστε άκρος δημοκράτες. Λοιπόν, υπάρχει μια ενοχοποίηση. Κυρία Θάνου, πιστεύω. Το πιστεύω. Με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Την έχετε ρωτήσει. Μα την έχω ρωτήσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα κάνουμε πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων πάλι. Αλλά δεν είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Διότι εμφανίζονται και αυτά σιγά σιγά. Ειδικά στο επάγγελμά σας, ξέρετε, τελευταίο καιρό ζητώνται από πολλούς. Ο κύριος Ζούλας δεν ήταν στο γραφείο. Δηλώσεις μετανοίας, πιστοποιητικά κοινωνικών πολιτικών φρονημάτων. Εντάξει, θα γυρίσουμε στο 60 τη χώρα. Εγώ δεν ξεκινώ από αυτήν την αφετηρία. Δηλαδή ο καθένας έχει. Μα με αφήνετε και τσακώνομαι εγώ με την κυρία Γεροβασίλη και δεν ξεκινάει. Αφήστε να σας πω. Σημασία έχει ουσία. Όλοι έχουμε τις πολιτικές μας αποφάσεις. Ουσία είναι αυτό, κύριε. Το θέμα είναι ουσία δημοκρατίας αυτό. Η πολιτική αναφορά του καθενός να μην είναι προσαρμοστική απόλυτα στην πολιτική την οποία εφαρμόζει. Ποιος το κρίνει αυτό. Εγώ. Ο λαός το κρίνει. Απλά θέλω να σου πω ότι γίνεται, κάνουμε μια πολιτική στα αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ. Που φτιάχνει κλίμα στο λαό. Κλίμα το να θέλουμε να έχουμε ικανοποιημένες όλες τις πλευρές απόλυτα. Χωρίς να παράξουμε και να θέλουμε να παράξουμε και αποτέλεσμα δεν γίνεται. Σωστό αυτό. Όταν θα πάρουμε αποφάσεις εκ των πραγμάτων, κάποιοι θα δυσκολευτούν για να σώσουμε το μεγάλο στόχο. Ο μεγάλος στόχος ποιος είναι, τον είπα προηγουμένως. Να διασωθεί η εταιρεία, να δημιουργηθεί ενεργειακή αυτάρκεια στη χώρα. Να μην διαταραχθεί η ενεργειακή αγορά της χώρας, να προστατευτεί ο καταναλωτής. Αυτή είναι η σειρά. Ναι, αλλά όμως, αν ξεκινήσουμε να ικανοποιούμε τους καταναλωτές μόνο. Ότι παραλάβατε στη ΔΕΗ μια κατεστραμμένη επιχείρηση. Μα είναι αλήθεια. Ναι, για καθίστε όμως τελικά. Για να τη σώσετε, παίρνετε τη μείωση του ΦΠΑ που η προηγούμενη κυβέρνηση πέτυχε. Γιατί, για δημοσιονομικούς λόγους. Ακούστε, δεν αυτό είναι λέτε κακό. Ότι έχει μειωθεί ένα είναι κακό. Δηλαδή, αν κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση κάτι. Καλό πρέπει εμείς να το καταστρέψουμε. Δεν το λέτε αυτό. Δεν το λέμε στον κόσμο ότι πατάμε πάνω.
πάνω σε αυτό που μας δίνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι πολύ παλαιοκομματικό, το ότι φωτογραφίζονται οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ως το βασικό θέμα που θα λύσει. Δεν ισχύει. Είναι τόσο λίγο το όφελος που θα έχει. Αν είχατε εδώ τον κύριο Σταθάκη. Τρίτον, δεν λέτε ότι είναι 25 εκατομμύρια ετησίως. Αν είχατε εδώ. Να πω και εγώ αυτό που θέλω να είστε εκπροσωπείτε. Ένα δις έχει μειωθεί το κόστος της επιχείρησης τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι χειροτέρευση, αυτό είναι βελτίωση. Να σας απαντήσω. Υπάρχει ένα master plan πια, ένα σχέδιο για το πώς θα γίνει η διείσδυση στη ΣΑΠΕ. Επικυρώστε το, προχωρήστε το. Όλα αυτά είναι λίγο διαφορετικά. Ωραία. Από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες μέρες που έδινε ο κ. Κατζηδάκης, τη στιγμή που ήταν να ολοκληρώσω. Ανοιχτός ο διαγωνισμός για τις λιγνητικές και έλεγε η ΔΕΗ είναι χάλια, η ΔΕΗ είναι χάλια, η ΔΕΗ είναι χάλια και θα βάλουμε και τα νερά. Έτσι είναι προφανές ότι θα βγει άγονος ο διαγωνισμός. Ακούστε τώρα. Και τα νερά δεν είναι απλό πράγμα. Μπορεί να τα λυμπίζονται κάποια. Ολοκληρώστε γιατί είναι ενέργεια τσάμπα. Βεβαίως. Είναι ενέργεια τσάμπα γιατί έχουν μηδενικό κόστος, αλλά είναι θέμα στρατηγικής σημασίας τα νερά. Στην κατάσταση που μπαίνει ο πλανήτης τα επόμενα χρόνια. Πάντως, ένα λεπτό. Και παρά τα θετικά σχόλια που κάνει ο Φαβιανός, και εγώ θα συμφωνήσω, η μετοχή της ΔΕΗ είχε καταποντιστεί. Δεν θα κάνουμε όμως πολιτική πάνω στη μετοχή. Πάνω στη μετοχή θα κάνουμε πολιτική. Δεν καταποντίστηκε σε 50 ημέρες. Χρειάζονται λύσεις. Υπάρχει μία. Το χρηματιστήριο δηλαδή. Δεν ξέρω ποιο. Το 99 έδειχνε ότι δεν χρειάζονται λύσεις. Αλλά χρεοκοπήσαμε μετά από τώρα. Α, το 99 μέσα σε αυτά που είπατε. Είναι πολύ δευτερεύον παράγοντα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση. Η χρηματιστηριακή αξία τη επιχείρηση είναι πολύ δευτερεύον παράγοντα για να το χρησιμοποιούμε για να δούμε ποια είναι η θα μου επιτρέψεις τώρα σαν οικονομικός συντάξεις να σου πω ότι να το πρωτεύω. Όχι, δεν καθόλου πρωτεύω. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Και εγώ ως άνθρωπος έχεις σπουδάσει οικονομικά. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι είναι πρωτεύων για μια επιχείρηση. Δεν γίνονται παιχνίδια. Όπως είναι και σε δημόσιο και σε δημοσιογραφικό τομέα. Δεν γίνονται παιχνίδια. Ο υπουργός μπορεί να το κάνει δύο μήνες να διαβάλει τη ΔΕΗ. Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό το πρόβλημα της ΔΕΗ. Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο. Η δεσπόζα θέση. Μέσα σε αυτό που είπατε, εμπεριέχεται μια πρωτογενής αντίφαση. Μου είπατε μία σειρά από πολιτικές που σχεδίαζε να εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση για να διορθώσει τι. Μία καλή κατάσταση, όπως λέτε, της ΔΕΗ. Εφαρμογή. Αν δηλαδή ήταν τόσο ιδανική η κατάσταση της ΔΕΗ, για ποιο λόγο ο κύριος Σταθάκης μιλούσε και για τον ιδιωτικό παράγοντα, μιλούσε και για όλες αυτές τις πολιτικές που περιγράψατε. Άλλο ότι παραλάβαμε ένα ρετάλι να κρυφάρει. Λοιπόν, όχι, μα την παραδοχή αυτή την έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση ήδη. Όχι. Γι' αυτό και εκπονούσε πολιτικές. Δεν παραλάβαμε. Εκπονούσε πολιτικές. Καμελανά χρώματα τόσο έντονα. Κερδοφόρα. Αφήστε λίγο να ακούσετε το σκεπτικό. Η ΔΕΗ κάποια στιγμή είχε βρει το δρόμο της. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την παραδοχή της άσχημης κατάστασης την κάνατε κι εσείς με την τοποθέτηση που κάνατε, λέγοντας ότι σχεδιάζονταν μία σειρά από πολιτικές για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Ανάγκες, δεν ερχόμαστε αυτό. Λοιπόν εμείς και λέμε τώρα αλλά ότι αυτές τις πολιτικές θα τις συζητήσουμε. Ένα λεπτό, εγώ σας άκουσα. Αυτές τις πολιτικές λοιπόν στο σημείο εκείνο που είναι σωστές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τις υιοθετήσουμε. Εκεί που θεωρούμε ότι είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες, πρέπει να τις διορθώσουμε. Η κατεύθυνση προς την οποία θα τις διορθώσουμε θα διαφανεί το επόμενο διάστημα. Αν ήταν εδώ ο κύριος Σταθάκης σήμερα, ενδεχομένως θα συμφωνούσε με πάρα πολλά από αυτά που θα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έτυχε να περάσει στην αντιπολίτευση μετά τις πρόσφατες εκλογές, προσπαθεί να επιστρέψει στην παλιά ρητορική, να μην φυγούν οι καταναλωτές, να μην φυγούν οι επιχειρήσεις. Ωραία, και εμείς δεν θέλουμε να φύγουν. Το πρωτεύον όμως είναι να σωθεί η επιχείρηση. Και στη συνέχεια θα πρέπει να το κάνουμε αυτό με το λιγότερο δυνατό κοινωνικό και κόστος και κόστος λειτουργίας της αγοράς. Ας αφήσουμε στην άκρη τη δυσφήμιση, να την αφήσουμε στην άκρη. Γιατί δεν δίνετε τα 200 εκατομμύρια. Γιατί δεν δίνετε τα 200 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο. Εμείς δώσαμε 300 και είχαμε σκοπό να προχωρήσουμε. Δώσαμε ήδη 300. Αυτά που πρέπει να δώσουμε και εμείς θα τα δώσουμε. Αλλά πρέπει να δούμε όμως και κάποιες τρευλώσεις. Οι οποίες δεν πρέπει, να διορθωθούν. Δεν εννοείται ότι θα βγάλει το λεφτά σε βαρέλι χωρίς πάντων. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Παρακαλώ, δεν ακουγόμαστε. Για να συνεννοηθούμε. Η ΔΕΗ είχε προβλήματα και έχει προβλήματα. Δεν είπε κανένας ότι είναι άριστη η κατάσταση στη ΔΕΗ. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να παλέψεις για μια επιχείρηση εθνικού στρατηγικού χαρακτήρα, να τη διασώσεις, να τις λύσεις τα προβλήματα με ολοκληρωμένο σχέδιο. Εμείς είχαμε συντάξει λοιπόν ένα σχεδιασμό και προχωρήσαμε βάσει αυτό και βελτιώσαμε την κατάσταση. Και βεβαίως τα συνεχίζαμε. Προσπαθήσαμε σε όλο αυτό, καταφέραμε να μειώσουμε τα χρέη της ΔΕΗ.
κατά ένα δισεκατομμύριο, όπως είπε ο κ. Σκλαβιδιανός, και άλλα θέματα. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να μην μετακυλήσουμε σε μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια το κόστος. Καταφέραμε να ψηφίσουμε, να φτάσουμε να ψηφίσουμε μειώσεις ως αναπτυξιακό μέτρο για να δώσουμε όθηση, για να δώσουμε όθηση στην ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά τα οποία έχει ανάγκη η χώρα. Και δεν μετακυλήσαμε κόστος. Ίσα-ίσα. Και έρχεται σήμερα. Ήταν τα σπίτια για ρεύμα. Έρχεται σήμερα. Είχαμε φαινόμενα να μην έχουν σπίτια ρεύμα. Ήταν τραγικές καταστάσεις αυτές. Και σήμερα έχουμε αύξηση στον καταναλωτή και στο νοικοκυριό και στη μικρομεσαία επιχείρηση και στην, και στη βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτό είναι αντιαναπτυξιακό. Και γίνεται επηγόντως εσπεμμένα, αφού φροντίσαμε πρώτα να διαβάλουμε και να πούμε ο υπουργός που. Όπως είπαμε προηγουμένως, επί 2 μήνες λέει συνεχώς όλο αυτό το διασυρμό για τη ΔΕΗ. Πέφτει με το χ βεβαίως όταν βγαίνει ο υπουργός. Έχει γκρεμιστεί από πριν και για άλλους λόγους. Ανέβηκε τώρα η μετοχή. Ανέβηκε η μετοχή γιατί είπαμε θα πωληθεί. Γιατί θα πωληθεί. Γιατί θα πωληθεί. Μπορώ να πω. Θα επανέλθουμε, αλλά έχουμε φύγει εκτός τα διαφημιστικά μας διαλύματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θέλω να πω μόνο τούτο. Θα επανέλθουμε και με τη ΔΕΗ. Θέλει πολύ κόπο ένα μονοπόλιο να το πετάξει εκτός. Αληθρός. Πολύ κόπος. Αληθρός.